Καλώ ήρθατε στα κόκκινα.gr. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μα. Σύμφωνα με πληροφορίε του φούτμερ Mercato, ο μαροκινό επιθετικό Αγιούμ El έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τη Φενέρμπαχτσε. Ο 31χρονο παίκτη, μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Ολυμπιακό που σκόραρε 38 γκολ και μοίρασε 9 assists σε 57 παιχνίδια, πλησιάζει στο τέλο του συμβολέου του με τον Ελληνικό Σύλλογο, η τουρκική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ζοζέ Μουρίνιο, επιδιώκει να ενισχύσει την επιθετική τη γραμμή και έχει καταθέσει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στον LKB, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Ο LKB είχε μια εκπληκτική σεζόν με τον Ολυμπιακό, όπου βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπεο στην ιστορία τη. Με 38 γκολ και 9 ασσίστ σε 57 αγώνε, ο Μαροκινό επιθετικό κατέγραψε την καλύτερη σεζόν τη καριέρα του. Αυτό του άνοιξε την πόρτα για πολλέ προτάσει, καθώ το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό πλησιάζει στο τέλο του. Σύμφωνα με πληροφορίε, η Φενέρμπαχτσε είναι ο σύλλογο που βρίσκεται κοντά στην αποκτησή του. Ο τουρκικό σύλλογο, υπό την ηγεσία του Ζωζέ Μουρίνιο, αναζητούσε έναν επιθετικό και προσέφερε μια ενδιαφέρουσα πρόταση στον LKB. Η διοίκηση τη Φενέρμπαχτσε ελπίζει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Ο Ελ Καμπί φαίνεται λοιπόν να πλησιάζει στην επιστροφή του στην Τουρκία, όπου είχε αγωνιστεί με τη Χέιτε Ισπαρ, με 26 γκολ σε 55 αγώνες, πριν η ομάδα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία της λόγω του σεισμού που έπληξε τη χώρα.